Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκριση που είχατε στο κάλεσμά μας. Για μας, στο ΣΥΡΙΖΑ Γερμανός, σήμερα είναι μια κορυφαία στιγμή που εντάσσεται στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου που κάνουμε καθώς το Φεβρουάριο καλώς εφόντων των πραγμάτων, γιατί πραγματικά με την κατάσταση που ζούμε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, του τρίτου συνεδρίου που κάνουμε. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στα Γερμανά τον γραμματέα μας, που για μας είναι κορυφαία στιγμή, όπως σας είπα, και έτσι πραγματικά αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον του κόμματος κεντρικά για το ΣΥΡΙΖΑ Γερμανών, αλλά και για τα Γερμανά γενικότερα. Ο σύντροφος Τζανακόπουλος, ο Δημήτρης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή που και σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος στην περίοδο διακυβέρνησής μας μας άκουγε, ήταν πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμασταν, και το ίδιο συνεχίζει και κάνει και τώρα ως γραμματέας. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά πραγματικά, γιατί έτσι αισθάνομαι και έτσι αισθάνεται και όλη η Νομαρχιακή Επιτροπή Γερβενών και όλα τα μέλη των Γερβενών. Ποτέ το κόμμα δεν ήταν μακριά από εμάς. Και θέλω πραγματικά να του υποσχεθώ ότι και εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν να ανταποκρινόμαστε σε όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες μας αναθέτει το κόμμα. Θέλω να δώσω τον λόγο στον σύντροφο Δημήτρη και να του ευχηθώ καλή διαμονή. Άκουσε τα προβλήματα του νομού, του Δήμου Γερβενών, γιατί αύριο θα επισκεφτούμε, όπως σας έχουμε κοινοποιήσει, το πρόγραμμά μας στο Δήμο της Δασκάτης, και εκεί θα έχουμε συναντήσει με φορείς και με αγρότες περιοχής. Άκουσε τα προβλήματα που υπάρχουν στα Γερβενά, άκουσε την αγωνία των φορέων πριν από λίγο. Έγινε κοινωνός όλων των ανησυχιών και όλων των προβληματισμών που έθεσαν οι φορείς, και είμαι 100% σίγουρος, είμαι πεπισμένος ότι από την πλευρά του και το κόμμα, με τη συνδρομή και τη δικιά μας, θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τον νομό μας. Σύντροφε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, σε ευχαριστούμε όλοι που είσαι εδώ. Σου δίνω το λόγο και να συνεχίσεις τη... Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής των Γερβενών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το καλωσόρισμα και για τα πολύ θερμά του λόγια. Πράγματι, στο πλαίσιο της πολιτικής εξόρμησης που διοργανώνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν ώψη του τρίτου συνεδρίου του κόμματος, το οποίο θέλουμε να είναι ένα συνέδριο διαλόγου όχι μόνο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τις τοπικές κοινωνίες, με την κοινωνία, με τους μισθωτούς, με τους εργαζόμενους, με τη μικρομεσαία επιχείρηση, με τους αγρότες, με τους άνεργους, με τους νέους ανθρώπους, με όλους εκείνους και όλες εκείνες που αγωνιούν για το μέλλον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολιτικής εξόρμησης επισκεφθήκαμε σήμερα τα Γερβενά, το Πανεπιστήμιο των Γερβενών, συνομιλήσαμε με τοπικούς φορείς, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, αλλά και με τον Δήμαρχο των Γερβενών, συνομιλήσαμε με κατοίκους, και το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει αβίαστα, νομίζω, μετά από αυτή την αρκετά κουραστική μέρα, είναι ότι ο νομός Γερβενών αλλά και ο Δήμος Γερβενών βρίσκεται σε ένα ιστορικό μετέχνιο. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, δομικά προβλήματα σε σχέση με την παραγωγική του βάση, σε σχέση με τη δυνατότητα να αναπαράξει τον πληθυσμό του. Είναι ένας νομός ο οποίος διαρκώς ματώνει από την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Είναι ένας νομός ο οποίος δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια γερνά όλο και περισσότερο και έχει καταλήξει να είναι ένας νομός απαξιωμένος από την κυβέρνηση, ένας νομός αφημένος στην κυριολεξία στην τύχη του. Πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω σχετίζεται με την αδιανόητη επιλογή της χειρότερης Υπουργού Παιδείας σε όλη τη μεταπολίτευση, της κυρίας Κεραμέως, όπου με την ελάχιστη βάση εισαγωγής καταδίκασε τα πανεπιστημιακά τμήματα του νομού να μαραζώσουν, να ερημώσουν
και να έχουν φέτος μόλις 70 εισακτέους, ενώ θα μπορούσαν να υποδεχθούν ακόμα και 800, αν δεν υπήρχε η ελάχιστη βάση εισαγωγής και αν δεν είχε εφαρμοστεί αυτή η αδιανόητη και βάρβαρη απόφαση να κλείσει το τμήμα management το οποίο είχε προωθήσει η δική μας κυβέρνηση την περίοδο του 2018-2019. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζονται πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην αγροτική παραγωγή, στην έλλειψη έργων υποδομής, στην ανισότητα με την οποία αντιμετωπίζεται ο νομός Βερβενών σε ό,τι αφορά τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων εξαιτίας της ειδικής συνθήκης που επικρατεί στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και φαίνεται ότι και στην περίπτωση της μεταβατικής περίοδου της απολιγνητοποίησης από το σχέδιο της κυβέρνησης, ένα γενικώς απαράδεκτο σχέδιο, ο νομός Βερβενών καταδικάζεται για άλλη μια φορά στην απόλυτη αφάνεια. Δεν υπάρχουν συγκροτημένα έργα ενίσχυσης των υποδομών του νομού, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έργα ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης και μέσα σε αυτή την χρόνια προβληματική κατάσταση έρχονται να προσθεθούν και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η χώρα σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης αλλά και σε σχέση με συνολικότερα ζητήματα οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα με αυτό το βάρβαρο κύμα ακρίβειας που χτυπά την κοινωνική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν στα χρόνια προβλήματα του νομού έρχεται να προσθεθεί η πανδημική κρίση, έρχεται να προσθεθεί η οικονομική κρίση, έρχεται να προσθεθεί η ακρίβεια για την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνολικά έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση της πανδημίας, έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, δεν παρεμβαίνει ούτε στο επίπεδο στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν παρεμβαίνει ούτε φυσικά στο επίπεδο στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων και πλέον η χώρα βρίσκεται στην κυριολεξία στα πρόθυρα μιας νέας ανθρωπιστικής καταστροφής. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου καθημερινά θρηνούμε εκατοντάδες νεκρούς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει, βρίσκεται πέραν των ορίων αντοχής του, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αλλά στο σύνολο της χώρας. Η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την ενίσχυσή του, δεν παίρνει απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας έτσι όπως αυτά έχουν κατατεθεί και από τους ειδικούς επιστήμονες, έτσι όπως αυτά έχουν κατατεθεί και από την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν επιτάσσει ιδιωτικές κλινικές, δεν ενισχύει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν συνταγογραφεί δωρεάν τεστ για το σύνολο του πληθυσμού, για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, δεν προχωρά σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό έτσι ώστε να μειωθούν οι μαθητές ανά τμήμα και η χώρα μας βρίσκεται στη θλιβερή πρωτοτυπία να έχει τμήματα με περισσότερους μαθητές το 2021 σε σχέση με τα τμήματα που λειτουργούσαν το 2019. Συνολικά νομίζω ότι έχει χάσει πλήρως και ολοκληρωτικά όχι απλώς τον έλεγχο της πανδημίας αλλά και κάθε επαφή με την πραγματικότητα, καθώς περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενη λέγοντας ότι τα έχει πάει εξαιρετικά καλά και έχει αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο αυτή την τεράστια παγκόσμια πανανθρώπινη πρόκληση. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προσβολή απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας, είναι μια προσβολή απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Αντί λοιπόν να προχωρήσει σε αυτά τα αναγκαία μέτρα, η κυβέρνηση προσβάλλει για ακόμα μια φορά την κοινωνία με αυτό το απαράδεκτο, βάναυσο, βάρβαρο, ποινοθετικής έμπνευσης μέτρο για την επιβολή προστίμου 100 ευρώ στους ηλικιωμένους συμπολίτες, στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών. Το μέτρο αυτό πρέπει να το πάρει άμεσα πίσω και να υλοποιηθεί μια καμπάνια πειθούς του συνόλου του πληθυσμού, στο γενικό πληθυσμό, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το τείχος ανοσίας το οποίο είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με τους κλασικούς όρους με τους οποίους έχει μάθει να σκέφτεται και να πολιτεύεται η δεξιά. Δεν μπορεί να γίνει με τιμωρία, δεν μπορεί να γίνει με διώξεις, δεν μπορεί να γίνει με διαχωρισμούς, δεν μπορεί να γίνει με το βούρδουλα. Χρειάζεται πειθός, χρειάζεται μέτρα στοχευμένα, θετικά μέτρα, τα οποία θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα της πανδημίας φυσικά γνωρίζετε ότι προστίθενται και τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, η αύξηση
των τιμών στην ενέργεια, η αύξηση των τιμών πρώτης ανάγκης, προϊονίζονται ένα κύμα φτωχοποίησης και μια νέα ανθρωπιστική κρίση αντίστοιχη με αυτή που γνώρισε η ελληνική κοινωνία το 2011, 2012 και 2013. Με αυτές τις σκέψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διαμορφώνει τους όρους για να δοθεί άμεσα εναλλακτική λύση στην πολιτική Μητσοτάκη, για να διαμορφωθεί ένα ευρύτατο προοδευτικό δημοκρατικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής και νίκης στις επόμενες εκλογές, όπου η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με δεδομένη την πυκνότητα των πολιτικών εξελίξεων δεν θα αργήσουν. Είναι η ώρα για την ελληνική κοινωνία να αντιδράσει απέναντι στις προσβολές, απέναντι στον κινησμό, απέναντι στην παντελή αδιαφορία του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του για το καλό των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την Ε65, για το επίδομα θέρμανσης. Και μια τελευταία ερώτηση. Συχνά πυκνά ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στα δημοσιογραφικά συγκροτήματα και στον υπόλοιπο τύπο. Ενώ για τους δημοσιογράφους της Εφημερίδας Αυγής δεν λέτε κάτι. Τι εννοείται να πούμε για τους δημοσιογράφους, εννοείται. Δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση. Ότι βλέπουμε συχνά πυκνά επιτιθόσαστε στα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, στον υπόλοιπο τύπο, ενώ για τους δημοσιογράφους Αυγής, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η κυβέρνηση γενικώς, απαντώ στην πρώτη σας ερώτηση, περιφέρεται γενικώς αυτοθαυμαζόμενη για όλα τα ζητήματα εδώ και περίπου 2-2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα έχει αποτύχει στρατηγικά σε κάθε ένα ζήτημα και σε όλα μαζί έχει αποτύχει στρατηγικά ως κυβέρνηση. Έχει αποτύχει στο επίπεδο διαχείρισης της πανδημίας, έχει αποτύχει στην οικονομία, έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους. Είναι μια συνολικά αποτυχημένη κυβέρνηση. Και στην πραγματικότητα περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενη ακριβώς επειδή έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Και για να χάσει αυτή την επαφή με την πραγματικότητα, πιστέψτε με, έχουν συνδράμει ιδιαιτέρως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν προσδεθεί στο άρμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει προσδεθεί στο άρμα των μέσων ενημέρωσης, και μιλώ για τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και το άρμα των ολιγαρχών. Εδώ και 2-2,5 περίπου χρόνια οικοδομείται το μητσοταϊκό καθεστώς, ένα καθεστώς σιωπητηρίου, ένα καθεστώς φήμωσης κάθε διαφορετικής άποψης, ένα καθεστώς λιβανίσματος του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο, το λέω ευθύτατα, προσβάλλει την ίδια τη δημοκρατία, προσβάλλει τους ίδιους τους πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για την Αυγή, η οποία είναι μια ιστορική εφημερίδα, η οποία πάντοτε εντασσόταν στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και τον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, προφανώς οι εργαζόμενοι της έχουν προβλήματα, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα, όμως πρέπει να ξέρετε ότι η εφημερίδα Αυγή χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις δυνατότητες του μετόχου της, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από τις εισφορές των φίλων της, χρηματοδοτείται δηλαδή από το υστέρημα των ανθρώπων της αριστεράς. Δεν είναι μια καπιταλιστική επιχείρηση, δεν είναι μια ολιγαρχική επιχείρηση, δεν ανήκει σε κανέναν μεγαλοεπενδυτή και σε κανένα φαντ, ανήκει στους ανθρώπους της και οι άνθρωποι της στη κυριολεξία με το υστέρημά τους καταφέρνουν να την κρατάνε ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια από το 1952 και μέχρι σήμερα. Για την Ε65. Για τον Ε65 τι θέλετε να σας πω, η καθυστέρηση... Πανηγύρισε τη Νέα Δημοκρατία ότι οι εργασίες προχωρούν με γοργούς αριθμούς, ενώ υποστήριζα... Εντάξει, είναι κάπως ηρωνικό η Νέα Δημοκρατία, η οποία σταμάτησε το σύνολο των εθνικών έργων οδοποιίας από το 2011-2012 και μετά και άφησε έργα κουφάρια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, από την
Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, μέχρι την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, μέχρι την Ιωνία Οδό, έργα κουφάρια, για τα οποία το ελληνικό δημόσιο χρεώθηκε εκατομμύρια ευρώ, να έρχεται σήμερα να πανηγυρίζει για τον Ε65 Νέα Δημοκρατία καλύτερα στα ζητήματα ειδικά των έργων υποδομής, να σιωπά. Διότι το παρελθόν της είναι εξαιρετικά βεβαρημένο. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και η διακυβέρνησή του για να μπορέσει να ολοκληρώσει έργα παρατημένα επί έτη πολλά και να τα ολοκληρώσει υπό το βάρος και υπό την πίεση της επιβολής προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των καθυστερήσεων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας στις οποίες συμμετείχε και ο κύριος Μητσοτάκης ως κορυφαίος υπουργός. Επομένως, καλύτερα, ξαναλέω, να μετράει τα λόγια της Νέα Δημοκρατία και να σταματήσει αυτούς τους, αν θέλετε, προσβλητικούς για την ελληνική κοινωνία πανηγυρισμούς. Πώς ερμηνεύετε τις δημοσκοπήσεις που δίνουν την αυτοδυναμία σε πολλές περιπτώσεις στη Νέα Δημοκρατία και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει ενδεχομένως στον κόσμο να μην την εισπράττει αυτή τη δυσαρέσκεια ο ΣΥΡΙΖΑ, να πηγαίνει σε άλλα κόμματα ή να κρατάει και πολύ μεγάλα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία? Πώς το ερμηνεύετε? Εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά δημοσκοπήσεις συνολικά, νομίζω ότι αποτυπώνουν ιδιαίτερα από το καλοκαίρι και μετά και από την περίοδο πυρκαγιών που αποτέλεσε θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων και μιας περίοδου και, αν θέλετε, το άνοιγμα μιας περίοδου πολιτικής μετάβασης, αυτή η τραγωδία την οποία ζήσαμε το καλοκαίρι, αποτυπώνεται μια τεράστια φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η φθορά επιτείνεται και από την αποτυχία διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και από την αποτυχία διαχείρισης των μεγάλων οικονομικών ζητημάτων τα οποία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, την ίδια στιγμή στα ποιοτικά στοιχεία, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ο κόσμος αρχίζει να πιστεύει σε ισχυρά πλειοψηφική τάση, ότι τα πράγματα οδεύουν προς τη λάθος κατεύθυνση, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι πολύ σύντομα αρχίζει η περίοδος της πολιτικής αλλαγής και των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών μετατοπίσεων. Θέλω όμως να σας πω και κάτι σε σχέση με αυτό το οποίο λέτε. Καταρχάς, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν καρπώνεται την φθορά της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, σε όλες τις περιπτώσεις των δημοσκοπήσεων από το 2012 και μέχρι σήμερα, σταθερά υποεκτιμάται ως προς την επιρροή του από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο μέσος όρος της διαφοράς που έδιναν 21 δημοσκοπικές εταιρείες 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές του Ιούλη του 2019 ήταν 15,5 μονάδες. Ένα ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει, να βρίσκεται κοντά στο 24-25% και μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα έπαιρνε υποτίθεται 42-43%. Διαφορές της τάξης των 15,5 μονάδων, οι οποίες κατέληξαν σε ένα ποσοστό το οποίο εμπέδωσε τον ΣΥΡΙΖΑ ως την κύρια έκφραση του δημοκρατικού προοδευτικού αριστερού τόξου στη χώρα. Ένα 32% το οποίο κανένας δημοσκόπος δεν περίμενε 2 μέρες πριν από τις εκλογές. 15,5% ήταν ο μέσος όρος της διαφοράς, 8% τελικά κατέληξε να είναι η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει μια σταθερή τάση υποεκτίμησης, υποτίμησης του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπικές μετρήσεις και σε τελευταία ανάλυση αυτός ο οποίος κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ο ελληνικός λαός. Επομένως, κοντός ψαλμός σε σχέση με την πραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και με απλή αναλογική θα αποτελέσει τον κορμό και τον πυρήνα μιας αναγκαίας προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Κύριε Δανακόπουλε, βρισκόμαστε σε μια περιοχή, σε μια περιοχή στη Δυτική Μακεδονία και να μιλήσουμε για την περιοχή των Μακεδονών, την οποία συναντηθήκατε ήδη, έχετε
Εντοπίσει, έχετε ξαναδεί τα προβλήματα που έχετε στην επιφάνεια. Ζητούμενο είναι η θέση εργασίας. Ένα νέο ορίζοντα για τους ανθρώπους αυτού να παραμείνουν. Τα ερημάτια, τα χωριά ερημώνουν στην περιοχή, αλήθεια είναι αυτή. Πώς βλέπετε την εξέλιξη και με την οικονομική κρίση και με τις δυσκολίες πλέον των ανθρώπων στην περιοχή. Αλλά θα ήθελα και ένα σχόλιο σας στο γεγονός ότι βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο εκ νέου και πάλι και η περιφέρεια αλλά και τα Γρεβενά. Με συγκεκριμένο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Κάνατε λόγο πριν για μια διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, η οποία δεν έφερε αποτελέσματα. Αν ήσασταν στην εξουσία, πώς θα το διαχειριζόσασταν? Τι είναι αυτό δηλαδή που θα ήταν πρωτεύον για εσάς για να μπορέσετε να πείσετε τον κόσμο να μπει στην διαδικασία του εμβολιασμού για να μην ζούμε και αυτές τις δύσκολες τιμές στα νοσοκομεία της περιφέρειας που ξέρετε πώς είναι η κατάσταση? Λοιπόν, θα σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να βγει ο νομός Γρεβενών, η περιφερειακή ενότητα Γρεβενών από το τέλμα στο οποίο έχει καταδικαστεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πετάξει και στον κάλαθο των Αθλήσεων. Και μιλώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια χρυσή ευκαιρία για να υπάρξουν παραγωγικές, μάλλον επενδύσεις σε επίπεδο υποδομών, αλλά και παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ορεινός τουρισμός, να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή, να ενισχυθούν οι εγκαταστάσεις μεταποίησης για να παραχθούν πραγματικά ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα από μια περιοχή η οποία έχει παράδοση στην πρωτογενή παραγωγή, να γίνουν μια σειρά από παρεμβάσεις αναγκαίες μέσω ακριβώς των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθεί με βάση το σχεδιασμό της κυβέρνησης κατά κύριο λόγο σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όχι στη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όχι στη στήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά στη στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για να τονώσουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία τους. Και νομίζω ότι πετιέται υπό αυτή τη συνθήκη μια τεράστια ευκαιρία που έχουμε για την ανασυγκρότηση όχι μόνο του νομού Γρεβενών, αλλά για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση του συνόλου της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πανδημία, έκανα κάποιες νήξεις στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ό,τι αφορά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και το τι εναλλακτικά θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν κυβέρνηση. Πρώτα και κύρια, θα ενίσχυε το σύστημα υγείας. Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, έτσι ώστε να μπορέσει να στηριχθεί, έτσι ώστε να μην μετατραπεί σε σύστημα της μίας νόσου. Την ίδια στιγμή στήριξη στις υποδομές, αλλά δεν φτάνουν οι υποδομές. Το κύριο είναι το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο πρέπει να στηριχθεί. Όχι μόνο να ενισχυθεί με νέες προσλήψεις, αλλά να ενισχυθεί και στο επίπεδο των μισθολογικών του απολαβών, που πρέπει να λειτουργήσουν ως κίνητρο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέους γιατρούς, αλλά και νέους νοσηλευτές και νοσηλεύτες. Δεύτερο πράγμα, η επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Το λέμε εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν γίνεται να θησαυρίζουν οι ιδιωτικές κλινικές από το γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα της μίας νόσου. Πρέπει τώρα να μπουν στη μάχη οι ιδιωτικές κλινικές και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα το είχε κάνει από την πρώτη στιγμή. Δωρεάν τεστ με μαζική συνταγογράφηση στο σύνολο του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορούμε να ιχνηλατούμε την πορεία του ιού. Τέταρτη πρόταση. Ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με επιπλέον προσωπικό, έτσι ώστε να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη. Είναι κρισιμότατο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή το 25% των ενεργών κρουσμάτων είναι μαθητές. Άρα λοιπόν στα σχολεία ο κορονοϊός θερίζει. Και αυτό γίνεται με ευθύνη και με υπογραφή Κεραμέως και Μητσοτάκη. Πέμπτη πρόταση. Ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση δεν έχει επενδύσει ούτε ένα ευρώ από την αρχή της πανδημίας για να ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν μετατραπεί στην κυριολεξία σε εστίες υπερμετάδοσης. Έκτο μέτρο. Αυστηρή υγειονομική έλεγχη στους μεγάλους χώρους εργασίας, οι οποίοι δεν τηρούν απολύτως κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι έχουν αφαιθεί
σε εν πλήρη ασυδοσία οι εργοδότες σε αυτές τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. 7ο μέτρο. Η καμπάνια σοβαρή, τεκμηριωμένη, επιστημονικά άρτια για να πιστεί ο πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός για την αναγκαιότητα του εμβολίου. 8ο μέτρο. Εμβολιασμός σε σώματα ασφαλείας και τήρηση όλων των κανόνων που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους πολίτες και στις εκκλησίες. Και όχι να χαϊδεύουμε τα αυτιά του ειδικού εκλογικού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσει τις προσβάσεις της σε λαϊκά στρώματα. Σας είπα μέσα σε 3-4 λεπτά, 8-9 κρίσιμα μέτρα και κρίσιμες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν πλήρως την εικόνα σε ό,τι αφορά και τη διασπορά του ιού, αλλά και την αντιμετώπιση των ασθενών, οι οποίοι πρέπει να ξέρετε το εξής. Πολλές φορές επικεντρώνουμε την κριτική, και είναι λάθος, απλώς και μόνο στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και χθες άκουγα ότι κατήγγειλαν οι νοσοκομιακοί γιατροί ότι 142 βαρέως πάσχοντες βρίσκονται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Και βγήκε ο ανεκδίγητος Υπουργός Υγείας και δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου αν κάποιος διασωληνώνεται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Τότε λοιπόν θα μπορούσαμε να τις καταργήσουμε όλες. Να μην έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα. Αυτά ισχυρίζεται σήμερα η κυβέρνηση. Όμως δεν πρέπει να επικεντρώνουμε την κριτική μας μόνο εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύνολο σχεδόν των ασθενών COVID που νοσηλεύονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν λαμβάνουν την περίθαλψη την οποία δικαιούνται και η οποία αρμόζει. Διότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ξεπεράσει το κόκκινο, έχει ξεπεράσει τα όρια του. Ακόμα δηλαδή και αυτοί που δεν είναι διασωληνωμένοι εντός ή εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας δεν λαμβάνουν την αναγκαία και πρέπουσα περίθαλψη. Το προσωπικό δεν αντέχει, οι δομές και οι υποδομές έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο δραματική συνθήκη που βιώνει κοινωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 100 νεκροί την ημέρα, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτή η ανθρώπινη τραγωδία, αυτός ο μαζικός κοινωνικός πόνος έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.